Καλώς ήρθες στο φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα πλέξουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο για το πλεκτό μας που πλέκεται εξαιρετικά εύκολα χρησιμοποιώντας μονάχα την τεχνική για άριχτα και για ποδαράκια. Βλέπεις εδώ πέρα το σχεδιάκι μας, περιλαμβάνει κάποια έτσι μικρά κενάκια, κάποια ανοίγματα, κάποια... σαν να παίρνουν για τη μορφή ρόμβου, αλλά σε κάθε περίπτωση πέρα από το σχεδιάκι μας θα έχουμε και πάρα πολύ όμορφα χρώματα, όμορφη χρωματική διαβάθμιση. Εδώ πέρα δηλαδή οι σειρές μας ξεκίνησαν με φούξια και σιγά σιγά πάνε σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Πολλές εκπλήσεις αναμένουμε, οπότε πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Με βελονάκι νούμερο 6 πλέκω και... είμαι εδώ πέρα με την άκρη του νήματος κιόλας για να πλέξουμε αρχικά γαϊτανάκι με πολλαπλάσια του 4. Εγώ θα κάνω 16 αλυσίδες λοιπόν και θα πλέξω συν 3 αλυσίδες για το ύψος. Οπότε, άμα θέλουμε να πλέξουμε μεγαλύτερο πλάτος για το κασκόλ, για να κάνουμε τεχνική αυτή, θα κάνουμε πάλι πολλαπλάσια του 4 και μπορούμε να κάνουμε 20 αλυσίδες συν 3 ή 24 αλυσίδες συν 3 και ούτω καθεξής. Όπως είπε, εγώ πάω για τις 16 και είμαι πολύ κοντά εδώ στο να ολοκληρώσω την αλυσίδα με τις 16. Νάτε! 16 αλυσίδες είναι έτοιμες και θα κάνουμε 3 επιπλέον. Εξαιρετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Αρχικά θα αφήσω τους πρώτους 4 πόντους και θα μεταβώ στον 5ο πόντο για να πλέξω απλά ένα ποδαράκι. Ύστερα κάνω μία αλυσίδα και ένα επιπλέον ποδαράκι θα πλέξουμε στον ίδιο πόντο. Αφήνω ένα πόντο και πλέκω άριχτο. Αφήνω άλλο ένα πόντο για να πλέξω αυτή τη φορά ποδαράκι. Αφού άφησα λοιπόν ένα πόντο, πάμε να πλέξουμε ποδαράκι, αλυσίδα και ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Αφήνω το πόντο και στον επόμενο που θα μεταβώ θα πλέξω άριχτο. Αφήνω ένα πόντο και στον επόμενο πλέκω ποδαράκι, αλυσίδα και ένα ακόμα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Αφήνω ένα πόντο. Μεταβαίνουμε στον επόμενο για να πλέξουμε άριχτο. Να, τι έχουμε δημιουργήσει ως αυτό το σημείο. Έκανα το άριχτό μου, οπότε αφήνω έναν πόντο και στον επόμενο πόντο λοιπόν θα πλέξω ποδαράκι, αλυσίδα και ποδαράκι. 2 πόντοι μου έχουν απομείνει, τον ένα τον αφήνω και στον τελευταίο πόντο θα πλέξω το τελευταίο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι μονάχα και η πρώτη μου σειρά είναι έτοιμη, ολοκληρώθηκε εύκολα, γρήγορα και υπάρχει εναλλαγή μεταξύ 2 ποδαράκια. Ανάμεσα αυτά τα 2 ποδαράκια μας ολαβεί και μια λυσίδα και μετά έχουμε άριχτο. Κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος και γυρίζω το πλεκτό μου και αμέσως βάζω τον πόντο στο πρώτο κενό για να πλέξω ένα ποδαράκι. Ύστερα πάμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε το πλεκτό μας σε εδώ πέρα αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Και το κενό αυτό έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς, δηλαδή στο σημείο που μεσολαβούσε μια λυσίδα. Εκεί εμείς τοποθετούμε το βελονάκι μας και τώρα έπλεξα εγώ το ποδαράκι. Και στο επόμενο κενό που θα συναντήσω, βασικά στο προηγούμενο πόντο έπλεξα άριχτο και τώρα πλέκω ποδαράκι, αλυσίδα και ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Στο επόμενο κενό που θα συναντήσω πλέκω ένα άριχτο και ούτω καθεξής. Σε κενά λοιπόν που συναντάμε βάζουμε το βελονάκι και εναλλακτικά πλέκουμε άριχτο, ποδαράκι, αλυσίδα και ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Στο μεγαλύτερο αυτό κενό λοιπόν, πλέκω άριχτο και νομίζω εφόσον έχουμε λίγο συνειδητοποίηση ποια είναι το μοτίβο μας, ποιο είναι το σχέδιό μας, να σου εξηγήσω πώς πλέκουμε ποδαράκι. Λοιπόν, για το ποδαράκι
Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έχω τρεις θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, το περνάω πρώτα μέσα από τις δύο θηλιές και μετά παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις δύο επόμενες. Με αυτά και με αυτά έχω φτάσει στο τελείωμα της δεύτερης σειράς, στον τελευταίο πόντο που θα πλέξω μονάχα εδώ πέρα. Ποδαράκι, μονάχα. Ένα ποδαράκι, άριχτο και ποδαράκι. Και έτσι και η δεύτερη σειρά είναι έτοιμη, πάρα πολύ ωραία. Ευδιάκριτα και τα σημεία στα οποία έχουμε τοποθετήσει το βελενάκι για να πλέξουμε άριχτο. Και πάνε συνεχίσω τώρα για την τρίτη σειρά. Θα κάνω τρεις αλυσίδες για το ύψος. Και αμέσως βάζουμε το βελενάκι λοιπόν στο πρώτο πόντο για να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Και εδώ πέρα είναι το σημείο όπου ύστερα από το ποδαράκι, βασικά εδώ φέλεκουμε δύο ποδαράκια, όπου ανάμεσά τους μεσολαβεί μία αλυσίδα, άριχτο, μετά έχω ποδαράκι, αλυσίδα και ποδαράκι. Εδώ πέρα ξανά θα πλέξουμε το άριχτό μας. Και στη συνέχεια ακολουθεί το ποδαράκι, αλυσίδα και ποδαράκι, άριχτο και ούτω καθεξής. Εδώ κάνω άριχτο, ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι και για το τελείωμα έχουμε ξανά δύο ποδαράκια. Και έτοιμη είναι και αυτή η σειρά. Πολύ ωραία λειτουργεί το βελονάκι, πολύ ωραία το βελονάκι μαζί με το νήμα μας, πολύ όμορφο το σχέδιο που μας χαρίζουν με την τεχνική αυτή. Πάρα πολύ όμορφο, πάμε να πλέξουμε παραπάνω να δούμε ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Λοιπόν, βρίσκομαι σε αυτό το σημείο που έχω πλέξει μερικές σειρές ακόμα και καθώς πλέχκαμε αναδείχθηκε και μια νέα χρωματική απόχρωση. Καλοδεχούμενη, πάρα πολύ όμορφη είναι και η γενικότερη εντύπωση που δίνει το πλεκτό έως αυτό το σημείο είναι σίγουρα εντυπωσιακή. Ενδιαφέρον το σχεδιάκι του, με τα κενά του, με το που σχηματίζει κάποιες μικρές γωνίτσες, καθώς έχουμε αφήσει τα κενά μας. Πάρα πολύ όμορφο το πλεκτό θα γίνει, οπότε συνεχίστε εσείς να το πλέξετε, να μου πείτε στα σχόλια το τελικό αποτέλεσμα πόσο εντυπωσιακό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου, να σας έδωσε έμπνευση και ιδέες για σχέδια και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!